Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι μας, καλησπέρα σας. Κάνω σινεμά, μία ακόμη Κυριακή, παρέα μαζί σας, σε μια εκπομπή που είναι φτιαγμένη για σας, να μπορεί να είναι το βήμα να παρουσιάσετε τις ταινίες σας, τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας, με τους φίλους σας, με το κοινό σας, είτε ερασιτέχνες είστε, είτε επαγγελματίες. Το κάνω σινεμά στο κανάλι του zoogla.gr, το ιντερνετικό κανάλι. Σας περιμένουμε να τις παρουσιάσετε και ζωντανά, εδώ παρέα με εμάς, να μιλήσετε για το έργο σας, να μιλήσετε για εσάς. Το Zoogla έχει δύο τμήματα, στο κάνω σινεμά, το διαγωνιστικό και το εκτός συναγωνισμού. Ταινίες που έρχονται μέχρι 15 λεπτά διάρκεια είναι και διαγωνιζόμενες, όπου εκτός από τα βραβεία που θα απονείμει η Επιτροπή, η οποία ήδη υπάρχει και μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας το κάνω σινεμά, να μην σας τρώω το χρόνο, θα προκύψει και ένα βραβείο κοινού, το οποίο θα έρθει από εσάς όταν σας δώσουμε τη δυνατότητα σε λίγο καιρό να ψηφίσετε για τις ταινίες που θα έχουν αναρτηθεί. Όσοι θέλετε να στείλετε ταινίες, βιαστείτε, γιατί θα έρθουν πάρα πολλές μαζεμένες να προλάβουμε μέχρι τον Απρίλιο, τέλη Απρίλη, να παρουσιάσουμε όλες τις ταινίες σας μέσα από την εκπομπή αυτή, άσχετα αν διαγωνίζονται ή όχι. Επίσης, στο zoogla.gr έχουμε διοργανώσει και τα σεμινάρια, το εργαστήρι «Κάνω σινεμά για όλους», που απευθύνεται σε ερασιτέχνες κυρίως ανθρώπους που θέλετε λιγάκι να βελτιώσετε τις γνώσεις σας γύρω από μια κάμερα, ένα κινητό που μπορείτε επίσης να τραβήξετε, πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα την φτηνή, θα έλεγα, τεχνολογία που έχετε στα χέρια σας, έναν υπολογιστή, μια κάμερα, ένα κινητό, έτσι. Διάρκεια 24 ώρων, πληροφορίες επίσης μπορείτε να πάρετε από τη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά. Εκπλήξεις έχουμε πολλές. Με μεγάλη χαρά σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στην παρέα μας έναν καλό νέο συνάδελφο, τον Θεοφύλακτο τον Αργυρού, που μας εμπιστεύτηκε τη δουλειά του και θα μιλήσει για αυτήν. Θεοφύλακτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς μας ήρθε. Είδαμε τη ταινία σου, μιλήσαμε αρκετά. Για πες μας, για σένα έρχεσαι, έχεις κάνει σπουδές κινηματογράφου, δουλεύεις στο σινεμά, κάνεις πράγματα. Ναι, έχω ολοκληρώσει ένα κύκλο μουσικών σπουδών στο Εθνικό Οδείο. Ο πατέρας μου είναι ούτως ή άλλως καθηγητής μουσικής και ήταν και ο πρώτος μου δάσκαλος. Μετά από εκεί αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με το κινηματογράφο. Άφησα το πάντιο που πέρασε στα οικονομικά και πήγα στο New York College. Σχολή κινηματογράφου τηλεόρασης με καθηγητές τον κύριο Κόκκινο, τον Μπαντελή Βούλγαρη, τον Νίκο Γραμματικό, τον Χατζή. Και είμαστε να ολοκληρώνουμε ένα κύκλο σπουδών στο κινηματογράφο και μετράμε και κάποιες ταινίες. Τι εννοείς, μετράτε κάποιες ταινίες? Μετράμε κάποιες ταινίες, θέλω να πω, σαν δουλειά, σαν πορτφόλιο, σαν εξάσκηση, αν θέλεις, μάλιστα, σε κάποια φεστιβάλ. Έχεις μια έτσι αδυναμία, θα έλεγα, μια τάση να δουλεύεις σε θέματα hip-hop, κυρίως σαν μουσικό είδος, αν έχω καταλάβει καλά, και η δουλειά σου είναι περίπου προσανατολισμένη προς τα εκεί. Κοίταξε, δεν μου αρέσουν τα μπέλες και δεν θέλω να βάλω όρια στο τι κάνω. Έχω παρουσιάσει και κάποια δείγματα δουλειάς τα οποία ξεφεύγουν λίγο από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας κάποιος το σύνολο της δουλειάς μου, μπορεί εύκολα να με τοποθετήσει σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το χώρο. Και δεν το κρύβω ότι υπάρχει μια σχέση με αυτό το χώρο μεγάλη. Και από βίντεο κλιπ που έχουμε κάνει σε πάρα πολλούς hip hop καλλιτέχνες και από ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχει όλη η ελληνική hip hop σκηνή. Σίγουρα με αφορά το κομμάτι της μουσικής αυτό, σίγουρα με αφορά η κουλτούρα αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι περιορίζομαι. Απλά μέχρι στιγμής δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με άλλα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου έτσι πιο ουσιαστικά ή πιο εκτενώς, ας το πούμε έτσι. Δεν θες ακόμα να μας μιλήσεις για αυτά τα πράγματα? Τα οράματά σου, τα σχέδιά σου. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτό πάει με κύκλους.
θέλω να ολοκληρώσω ένα κύκλο τώρα που με αφορά και τώρα που είμαι εκεί και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα το αφήσω αυτό το κομμάτι και θα περάσω σε κάτι άλλο. Θα περάσω σε κάτι άλλο. Είτε αυτό είναι περιπέτεια φαντασίας, είτε αυτό είναι western, θα δούμε. Θα περάσω σε κάτι άλλο. Σίγουρα σε κάτι σύγχρονο ακολουθώ μια πορεία και μια γραμμή που ακολουθούν πολλοί νέοι της γενιάς του 83 και μετά του 80. Κινηματογραφιστές προσπαθούν να κάνουν ένα λίγο πιο σύγχρονο σινεμά, ένα σινεμά ειδών, genre που λέμε, και όχι τόσο φορμαλιστικό σινεμά όπως μας έχει συνηθίσει, ας πούμε, η ελληνική, ο ελληνικός κινηματογράφος, το οποίο δεν το απαξιώνουμε ή δεν το ανερούμε, ίσως κάποια στιγμή ασχοληθούμε και με αυτό, απλά τώρα αυτή τη στιγμή όσο βράζει το αίμα θέλουμε να κάνουμε κάποια είδη σινεμά τα οποία έχουμε δει, έχουμε αγαπήσει. Μάλιστα, από το εξωτερικό. Θα δούμε σήμερα μια τριλογία από το σύνολο της δουλειάς σου, και να προσπούμε γιατί έχει και άλλα πράγματα, που έχει έναν προβληματισμό. Θες να μιλήσεις εσύ για αυτό, να μην τα λόγω που και εσύ μετά πες. Είναι μια τριλογία, όπως είπες. Είναι το Prince of Streets, είναι οι πρίγκιπες των δρόμων. Τρεις ταινίες μικρού μήκους με θεματική το δρόμο και θεματική, ας πούμε, ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ίσως μάλλον θεωρείται περιθωριοποιημένο ή και είναι κιόλας. Ένα σινεμά το οποίο στο εξωτερικό το λένε hood movies. Και μάλιστα στο εξωτερικό έχουν σε αυτό το είδος σινεμά συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες από τη hip-hop σκηνή. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια hood movies μικρού μήκους στην Ελλάδα με τις δυνατότητες που είχαμε σε κάθε χρονική περίοδο. Είναι τρεις ταινίες μικρού μήκους που αποτελούν αυτή την τριλογία. Με χαρτί και μολύβι ουσιαστικά έγιναν αυτές τις ταινίες, με πάρα πολύ μεράκι, με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και δούλεψαν αεραστεχνικά, γιατί στο σινεμά, στον κινηματογράφο στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει κάποια επιχορήγηση από το κέντρο, που καλό είναι να υπάρχει, ή αν δεν υπάρχει κάποιος χορηγός, που είναι δύσκολο να υπάρχει για μικρού μήκους, όλα περνάνε από το δικό σου το χέρι και από τη δικιά σου τσέπη. Οπότε και οι ταινίες αυτές δείχνουν μια διαδρομή, μια εξελικτική πορεία και στον τρόπο αφήγησης, στο δικό μου τρόπο αφήγησης, το πώς εξελίχθηκα, γιατί αυτές τις ταινίες έγιναν όσο σπούδαζα. Και στον τρόπο, ας πούμε, που χειρίστηκα κάποια πράγματα στον τρόπο, ας πούμε, της γραφής, γιατί από ταινία σε ταινία βλέπεις αφηγηματικά μια καλύτερη, ας πούμε, αφήγηση. Υπάρχει κοινός άξονα στις ταινίες αυτές που τη συνδέει? Κοίταξε, έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό πυρήνα, ένα κοινό. Έχουμε δημιουργήσει ταινίες αυτές, δηλαδή, ήδη θεωρούνται cult. Εγώ δεν αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό cult. Θεωρώ ότι cult βαφτίστηκαν επειδή ήμουνα καινούριος και ήμουνα, πώς το λένε, amateur. Προσπαθούσα να μάθω να κάνω τη δουλειά καλύτερα. Νομίζω ότι στην τρίτη ταινία το έχουμε καταφέρει. Έχουμε παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι κοντά σε αυτό που θέλαμε, πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλαμε. Και αυτές οι ταινίες για το κοινό αυτό, για τον πυρήνα του κοινού αυτού, μπορούν να βρουν συνδέσμους, χαρακτήρες από την πρώτη να συμμετέχουν στη δεύτερη, χαρακτήρες από τη δεύτερη να συμμετέχουν στην τρίτη, και σίγουρα έχουν μια κοινή θεματική. Το δρόμο, τη ζωή στο δρόμο, τη ζωή του, ας πούμε, του αστικού αλήτη, είτε από το πλούσιο σπίτι, είτε από το σπίτι το φτωχό, είτε από το σπίτι το... των ανθρώπων οι οποίοι από 15 έως 25 ζουν, κινούνται και δρούν στο δρόμο. Γιατί η ζωή τους έχει φέρει και είναι στο δρόμο. Μάλιστα. Υπάρχει μια κοπέλα, νομίζω, που της δίνεις μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αλλά μην μας πεις ακόμη γι' αυτό. Να αρχίσουμε από το μουσικό κομμάτι. Υπάρχει ένα θέμα μουσικό το οποίο έχετε κάνει και βίντεο κλιπ. Και στις τρεις ταινίες. Κάναμε ένα soundtrack για τις ταινίες αυτές και συνεργαστήκαμε με hip-hop καλλιτέχνες, με rappers ουσιαστικά. Mm-hmm.
Στην πρώτη ταινία το soundtrack το κάνει ο Εξοκοσμικός. Στη δεύτερη ταινία το soundtrack το κάνει ο Barry Mitchell Jr. από τους Smash Hit. Στην τρίτη ταινία το soundtrack το κάνουν τα δύο παιδιά τα οποία παίζουν και στην ταινία, ο Αναστάσης Μπίνενμπαουμ, a.k.a. T.B. Low, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός ράπερ, και η Σαμάρα, η οποία είναι, και Σαμάρα είναι το όνομά της και στην κανονική ζωή, Σάμι Μο, a.k.a. Σάμι Μο, οι οποίοι μαζί έχουν ένα συγκρότημα, hip-hop συγκρότημα, τους Hard Knocks, μαζί μάλλον έναν πολύ ταλαντούχο ράπερ, τον Il Sando, από τους AK-47, και μαζί λοιπόν συνεργαστήκανε, βρεθήκανε και φτιάξανε το κλιπ της, το soundtrack ουσιαστικά της ταινίας, το οποίο έγινε και κλιπ για να προωθήσει και να προμοτάρει την ταινία, την τρίτη ταινία. Πάμε της τριλογίας. Ναι. Μην κουράσουμε τα πολλά λόγια. Ναι. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο κλιπ της, του soundtrack της... της ταινίας Prince of Streets 3 Samara. Πάμε να το δούμε λοιπόν, φίλοι μας. For De Niro, prince of the streets in the hood, he's a hero. Trying to make it right at the wrong spot. Bad luck, fell in love with the wrong cat, caught him slipping. He keeping it 100% real. Had a mind of a warrior and a heart made of steel. Gotta release the pain from the veins of an insane. Not a smart move when the train has already gone away. Plus, Juliet has a heart condition. Loves to hate herself, always being bad at picking. Now she's trying to decide whether to love or hide. No matter what she chooses, devil's gonna ride tonight. They're confusing. Don't abuse it when you're using it. Your brain's time to losing it. The love can easily turn to the fucking hatred. Friends and enemies and vice versa, you will face it. The basic, trust no one. They have nice disguise. They backstab it with a knife, and now you're in the sky. Many snakes around us, they come in with no sound. Plus, the most of all is people close to us. No doubt, cause it's jealous bitches to talk a lot of stitches. These tweets, homie, left on me a lot of fucking stitches that make me insane. Rage flowing in my veins. In this game, you learn the rules only through the pain. Λοιπόν, δεν φύλακτε. Δρόμος. Η ζωή είναι δρόμος, λένε. Εγώ λέω ότι είναι και καρόδρομος ενίοτε. Η ζωή δεν είναι μόνο δρόμος. Η ζωή είναι και σαλόνι, η ζωή είναι και σινεμά, η ζωή είναι και εστιατόριο, η ζωή είναι απ' όλα. Δεν είναι. Αρέσει, ο δρόμος είναι ένα κομμάτι της ζωής όλων, θέλω να πιστεύω, από τα 16 μετά 22, 25 για κάποιους, για μερικούς μπορεί να... Μετά γίνεται σαλόνι. Μπορεί να μείνει και εκεί, έτσι, η ζωή να κολλήσει, αλλά νομίζω ότι όλοι περνάνε
Έτσι, έστω και περαστικοί. Υπάρχουν κάποιοι που μένουν και μόνιμοι πελάτες. Μετά ο δρόμος μπορεί να γίνει νύχτα. Δηλαδή έχει διάφορα. Μέσα από τη δουλειά που κάνεις είναι αυτά τα θέματα που διερευνάς, που αναφέρεις σε αυτούς τους ανθρώπους προφανώς του δρόμου. Κοίταξε να δεις. Εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη. Και όλες τις ταινίες έχουν γυριστεί στη Νέα Σμύρνη. Όλες τις ταινίες. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είχα δει από πιτσιρικά στο γυμνάσιο, είχα δει στο Λύκειο, είχα δει μια κατάσταση, είχα δει ένα κόσμο, μια γειτονιά. Mm-hmm. Αυτό. Μετά έτυχε, είδα κάποιες άλλες ταινίες από το εξωτερικό, το Boys and the Hoods, το La Haine, κάποιες ταινίες γαλλικές, αμερικάνικες, αγγλικές, οι οποίες είχαν αυτή τη θεματική και εμένα μου άρεσε αυτό, ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Πίστευα ότι δεν υπάρχει αυτή η φωνή στην Ελλάδα. Δεν είχα δει κάποια τέτοια ταινία. Εντάξει, υπάρχει ο Γιάνναρης που είχε κάνει από την άκρη στην πόλη. Αλλά θεωρούσα ότι δεν υπάρχει. Αυτό το είδος νομίζω ότι δεν έχει δουλευτεί στην Ελλάδα και νομίζω ότι ήθελα να το κάνω αυτό. Μάλιστα. Πέρα από την επιλογή του οποιοδήποτε είδους μπορεί να διαλέξει κάποιος, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς επικοινωνείς με το θέμα που επιλέγεις, με τη φόρμα που επιλέγεις να εκφραστείς, που από ό,τι διακρίνω, διαστάνομαι, το γουστάρεις και όλα, το πας λιγάκι το πράγμα αυτό, ας πούμε, δεν είναι απλά μια επιλογή. Κοίταξε, εγώ σου λέω, μένω στην Νέα Σμύρνη, μένω πίσω από τον Πανιόνιο. Ήταν το. Εγώ είχα γεννηθεί το 83. Το 83 φτιάχτηκε το κλαμπ με τους Πάνθηρες. Όταν πας στην πλατεία να πιεις μια μπύρα, θα τους δεις όλους, είναι μαζεμένοι εκεί πέρα. Είναι κάποιες εικόνες τις οποίες θες, δεν θες, αν ζεις εκεί, τις συλλέγεις. Και κακά τα ψέματα, όταν είσαι πιτσιρίκι, θα είσαι ή στους μπούλεις ή στους nerds, που λέμε. Ή στους μεν ή στους δε. Λοιπόν, εγώ ήμουν κάπου στο ενδιάμεσο και το παρατηρούσα αυτό το πράγμα. Δεν ήμουν ούτε στους nerd να τρώω τις καρπαζιές, δεν ήμουν ούτε στους bullies να ρίχνουν τις καρπαζιές, ήμουν κάπου στο ενδιάμεσο. Ήσουν κινηματογραφιστής τελικά, ο παρατηρητής. Το παρατηρούσα αυτό το πράγμα, ήμουν πάρα πολύ κοντά και είχα συλλέξει πολλές ιστορίες, είχα συλλέξει πολλές εμπειρίες και αυτό το πράγμα έμελε κάποια στιγμή να εκφραστεί. Και το βλέπουμε στις τρεις ταινίες τουλάχιστον. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα μιλήσουμε τελευταία γι' αυτό, που κάνεις για αυτή τη δουλειά. Μου είπες ότι κάθε ταινία περίπου επικεντρώνεται σε κάποιο αντικείμενο, κάποιο περιβάλλον, κάποιο θέμα. Σε κάθε ταινία, ο κοινός όξονας είναι ο δρόμος. Mm-hmm. Και η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ένας χαρακτήρας σε σχέση με τον δρόμο. Mm-hmm. Η πρώτη ταινία, ας πούμε, μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οπαδός. Είναι οργανωμένος οπαδός, είναι χούλιγκαν με λίγα λόγια. Έχει συμμετέχει σε σκηνικά, συμμετέχει σε εκδρομές. Είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τηλέφωνα και θα φωνάξει τους ανθρώπους του, ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι στο σύνδεσμο να πάνε, ξέρω εγώ, να κάνουν διάφορα πεσήματα, έτσι όπως λέγονται στην αργό αυτού του χώρου, στην αργό του δρόμου, έτσι. Ο οποίος θα έχει βαρεθεί όλα αυτά και θέλει να φύγει. Και θέλει να τα αφήσει πίσω του, βέβαια. Είμαστε στην ταινία, να τη δούμε. Οκ. Θέλει να φύγει. Το ερώτημα είναι, θα καταφέρει να φύγει ή δεν θα καταφέρει να φύγει. Το απαντάς. Το δούμε. Φυσικά απαντάτε. Απαντάτε, ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν το. Είναι η πρώτη ταινία που κάναμε το 2011. Συμμετείχε και στο διαγωνιστικό της δράμας, το 5ο Digital Festival και σε κάποια άλλα φεστιβάλ. Δεν το περιμέναμε, γιατί είναι μια ταινία η οποία γυρίστηκε με τίποτα. Γυρίστηκε δηλαδή με ένα καμεράκι mini TV 3 CCD και βγήκε ένα αποτέλεσμα που ήταν η πρώτη μας επαφή με το αντικείμενο, που γι' αυτό το αποτέλεσμα διεκδικούμε το Oscar, αλλά γι' αυτό το αποτέλεσμα είμαστε περήφανοι που κατάφερε, πέρασε κάποια σοβαρά διαγωνιστικά και είναι αυτό που είναι. Δίνεις κουράγιο στους φίλους μας οι οποίοι διστάζουν, κολώνουν, δεν θέλουν να εκτεθούν, φοβούνται να χρησιμοποιήσουν ή κάνουν κάτι το οποίο δεν πιστεύουν. Το ξεκίνημα δεν μπορεί να είναι πάντα με το καλύτερο στούντιο και με το καλύτερο. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ξεκινήσεις. Έτσι, δεν λέμε να μείνεις εκεί. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησες. Okay. Πάμε λοιπόν την πρώτη της τριλογίας μας. I'm gonna make him an offer again with you. Shoot!
την μπάλα στο καλάθι. Γυρίζει σαν τη γη και σκίζει σαν να στραφεί το κάθε διχτάκι. Έτσι είναι και ο δρόμο. Αγώνα στη μάχη, πρώτα πάει ο σεβασμό. Φίλε και πίτα η αγάπη, βήμα-βήμα. Μπαίνοντα του δρόμου τον πυρήνα. Όλα χήμα είναι κάθε εμπειρία και κάθε ρήμα. Άρα λύκει, σ' ομάδε μεγάλε ανήκει. Υπάρχει ιεραρχία και όποιο δεν την τήρησε θα φύγει. Χαβαλέ, γαμάτε στιγμέ είναι πολλέ. Όσοι ήταν χαφιέτε, φεύγαν τρώγοντα ψηλέ. Πώ το θε, ο δρόμο δεν γεννήθηκε χθε. Οπότε πάντα να ακού, όμω πάντα λίγα να λε. Αποκτώντα κάθε μέρα εμπειρίε μέχρι να γίνει ρουτίνα. Η σχέση μα την ομοίε κάνε άγνωστοι. Φυγαδεύουνε τι ουσίε σε μιλημένα σημεία, σε κέντρικε πλατείε. Είναι οι πρίγκιπες των δρόμων. Φοράνε στέμα, ο φόβος και η πουσιά θεωρούν τα απαγορευμένα. Οι ομάδες περπατάνε και η γη στα δύο ανοίγει. Γιατί οι πρίγκιπες υπάρχουν κι ας έχουν μείνει λίγοι. Είναι οι πρίγκιπες των δρόμων. Φοράνε στέμα, ο φόβος και η πουσιά θεωρούν τα απαγορευμένα. Οι ομάδες περπατάνε και η γη στα δύο ανοίγει. Γιατί οι πρίγκιπες υπάρχουν κι ας έχουν μείνει λίγοι. Ρε, σε έχεις αναπτυρά. Να σου πω λίγο. Ωπα, ωραίο αυτό. Για να το δω. Καλό, ρε. Εντάξει. Πώς εργαστεί. Καλό. Τι να δάει. Δεν θα γίνει ρε, μας γαμίσεις κιόλα. Να μου παρακαλέσεις. Φέρ' τώρα μαλλιτσμένο. Για φρόνημα. Στο κύριο πραγματάκι, μην σχαλάσουμε. Δεν σε βαρεύω λίγο. Πόσο. Ναι. Σε ρωτή, τι θέμε. Θέλουν καρδιά για να μπορείς να τους βαθήσεις. Μαλάκες, αυτή δεν πήρε, φίλε. Λίκ' κάπου. Ποια ρε αυτή. Αυτή άμα την γεράζεις ένα γαράκι, παριστικούλες ρε φίλε. Σπαρά μιλάς. Το εγώ. Αλάκι, ξεκολάκι ή όχι. Δούμενα πάντως, τα σπάει. Ρε, ο μαλάκας δεν μου λέει τίποτα. Ναι, τα πάνω και κοίτα ρε μαλάκα, κάηκα. Από τσάμιση γάμματα, το έχω πάθει κι εγώ. Στη φύζικα κιόλα ρε, μα στρελάνε. Σωθά ρε. Έλα ρε. Αλλιώς. Τι έγινε ρε. Βρε. Αλλιώς το. Ρε έχει κάτι. Μόνο κάτι μου νόπαρα σαν και σένα. Ρε αρχίδι. Πέταξε το κάτω ρε! Πέτα εδώ ρε, δες να τους πάω στο χέρι! Πού λες! Τι έγινε ρε! Άσε ρε μαλάκα μου, την πέσα όταν μου πάνω στην ψύχρα! Ρε γάμισε, τους πάω να φύγουμε από εδώ, παίζεις κοινικό με τον Γιώργο! Με τον Γιώργο? Ναι! Κι ας ξαπετύχω μου πάνω! Πούλο! Έλα! Ωραία μέρα έχεις σήμερα. Τελειώμαστε χειμώνα. Περίεργο. Περίεργο. Αλλά όμορφο, σαν και σένα. Το πώς είναι, ελθέ. Μόνο τα πρόσκα σ' αρέσουν, καβλίτσα μου. Είμαι σαν ναρκωτικό, έρχονται μόνες στο μυαλό. Χωρίς τις ρήμες δεν αντέχω να ζω. Στο μέρος που αράζουμε εκεί θα σας δείξουμε πως ζούμε. Από τα μικρό που να θα σας δείξουμε πως το κάνουμε. Εκεί θα πίνουμε συνεχώς, όχι έτσι πως. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά.
Όχι μαλακίες ρε πούστη μου, αφού έχουμε να χωθούμε στο σκηνικό. Δεν το ξέρει ρε μαλάκα. Όχι. Σκέφτηκα κάτι. Ελπίζω να σ' αρέσει. Ελπίδα. Εδώ. Στην ερημιά. Ψήματα. Καλύδα. Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο, λίγο πιο extreme. Μια άλλη ερημιά, πιο εξωτική. Εσύ, εγώ. Δύο ξαπλώστρες και καβάτζα μας. Τι είναι αυτά που λες. Με δουλεύεις έτσι. Εγώ λεφτά. Από τη δουλειά έχω φυλάξει. Δεν πας καλά. Δεν κατάλαβα. Έχουμε κι άλλες προτάσεις καλύτερες. Έλα, κόφτω. Άσε ρε. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Κάτσε ρε μαλαξμένο. Πασχαλέ, το έχεις χάσει τελείως. Θα τα πούμε μετά εμείς. Από σένα πάντως ρε αρχίδι πάω καλύτερα. Τι κάνει ρε το αρχίδι, πιάσε τον ρε. Θα σε γδάρω ρε πούστη, ακούς. Την έχεις πουτσέσει μαλάκα. Δεν κατάλαβα. Φοβάσαι μου πως χάσουν τη μούρση από τα πάρτι. Τα πάρτι ξέρεις που καταλήγουν. Πιάσε, λέγω αυτές τις μαλακίες. Σήκωψε τις μαλακίες. Συμβαίνει κάτι, μωρό μου, πώς ήρθε η ώρα μας. Άστο. Απλά άστο για την ώρα. Να μιλάει κι αυτός που λέει, δεν φοβάμαι, αλλά και εσύ δεν σπάνω το μαλακό. Εντάξει, λίγο από εκεί, είχαμε κάνει τετάχα, τετάχα, είχαμε κάνει 120.000. Εσύ, εσύ, εσύ. Αρέθηκα. Θέλω να φύγω. Θέλω να πάω κάπου να αράξω, να κάνω διακοπές και μετά αρέσει πάλι φάση. Θέλω να δω κι άλλα πράγματα. Εγώ είμαι εδώ. Αφού το ξέρεις, δεν ξέρω να ρωτήσω από τη φάση. Ριστάρω με τα bad boys. Νόμιζα να το έχεις καταλάβει μέχρι τώρα. Ποιο? Δεν υπάρχουν πλέον bad boys. Μόνο σαλεμένοι. Εμένα γιατί μου τα λες αυτά? Γιατί ρε εσύ, το μόνο που θέλω να πάρω μαζί μου είσαι εσύ. Έλα τώρα, δεν μπορείς να τα λες αυτά, άλλωστε δεν με ξέρεις. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σε ξέρω για έτσι. Ξέρεις πώς ξέρω στο έτσι. Άστο. Όχι. Υπάρχουν πράγματα για μένα που αν στα έλεγα δεν θέλεις να με ξαναδείς. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω. Αν μάθεις κάποια πράγματα για μένα, θα με συγχαινώσουν. Περισσότερο από τώρα. Πού θέλεις να γαμίσω! Τι έγινε ρε Μάικ, σε πούλησε πάλι παρέα. Ρε μαλάκα, ξέρεις ποιος σου στείλε το μήνυμα για το πέσιμο? Τι λέει αυτός ο μαλάκα, πριν το. Έτσι και δεν χτυπήσε το δικό σου μαλακισμένο. Τη γάμισες. Αυτή η καριόλα η ελπίδα τον έδωσε ρε. Και εσύ που το ξέρεις ρε. Ήμουν εκεί όταν έπεσε το σύρμα για το πέσιμο. Η πουτάνα τα είχε με το Γιάννη και δεν το ξέρε κανείς ρε. Της δίνει τα δικά της τζάμπα μάλλον γι' αυτό. Πας καλά ρε. Η ελπίδα μπρεζοτσουλάκι. Τι λέει ρε μαλάκα, γάμισε το αρχίδι. Πες το, σε έτσι κόφτη. Σε μένα πιστεύω.
πήγαμε στην κόμπρα, ρε μαλακισμένο. Εδώ είναι ο τάφος. Όπα, ο παλιά πίσω, σήμερα όλους τους αγαπάμε. Προφανώ είσαι, ρε. Όχι. Καλά, ρε, δεν σου είπε ο πατέρας, όπως έχεις βάζει το πουλί σου και την υπογραφή σου. Πάτε, ρε, να νεραστεί, ρε. Θες, ρε. Γιατί το έκανες. Εγώ πούτσο τον έχω, ρε, μεγάλε. Τι νομίζεις. Πάσε, όσο τρύπα τον έβαζα. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Μ' αρέσει εδώ. Έλα, σε παρακαλώ, πάμε να την κάνουμε. Άμα θες να φύγεις, ξέρεις τον δρόμο. Δέχομαι. Πάμε που θες. Πάμε να φύγουμε και σπάμε μας δύο καπές. Τι σε έχει πιάσει. Πες μου τι μου κρύβεις. Πες μου. Έλα, πες μου, στο ορκίζομαι, θα συγχωρήσω. Σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν μπορείς. Έλα, ρε, το πούστε, πάμε, πάμε, πάμε! Πες μου, γάμο, το πες μου, μην φοβάσαι. Δεν μπορώ. Απλά πάμε. Όχι! Πάς ρε δάσκαλε, μας αφήνεις. Εδώ είναι τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Θα μένει να ξέρεις τι θέλεις. Εσύ ξέρεις τι θέλεις. Μαχαίρι, πρόσεχε! Γιώργο! Εξαρτημένος από την ίδια την ουσία, περπατημένος σε δρόμους σκοτεινούς, σας περιμένω να σας πω την ιστορία. Μη θαμπωθείτε, εγώ δεν ψάχνω για οπαδούς. Στο δρόμο εκολάφθηκα, φτιάχτηκα, μαγελάστηκα. Στο τέλος τόσους φίλους είχα, όσους και εχθρούς. Πρίγκιπα στον δρόμο. Τι είναι αυτό, ρε? Τίποτα. Το γράψανε για ένα τύπο. Μεγάλο μανιάωρο. Κάτι φάση με συμμορίες και μαχαίρια. Εξαρτημένος απ' την ίδια την ουσία μου, περπατημένος σε δρόμους σκοτεινούς. Σας περιμένω να σας πω την ιστορία μου. Μη θα ποτείτε, εγώ δεν ψάχνω για πάθους. Στον δρόμο εκολάθηκα, φτιάχτηκα, μαγελάστηκα. Στο τέλος τόσους φίλους είχα, όσους και εχθρούς. Με κόμενες κι αν χάθηκα, μες στη βαρέα στάθηκα. Μα πώς το θέλεις, την είχα πει και σε πολλούς. Άγιος κι αν δεν ήμουν, πέσα μου σιγά μπάλα. Σαν δρόμοι κατά κόλπα, όμως αυτό δεν πιάνει μπάλα.
πάντα. Οι φίλοι μου, η οικογένεια, η μόστα μου ασθένεια. Σεβασμό αν δεν μου δείξεις, παθαίνω σχιζοφρένεια. Στον δρόμο που περπάτησα, την περιπέτεια διάλεξα. Το μόνο πάτη δύσκολο δεν είναι για πολλούς. Στις γειτονιές αλήθεια, ποτέ μου δεν γυρίνεψα. Πέθανα κι αναστήθηκα με θρύλους λαϊκούς. Στον κόσμο μου θα δεις πολλά, όσο κι αν θες μην πας κοντά. Θα σε ρουφήξει γρήγορα μέσα του για καλά. Στον κόσμο αυτό μικρά παιδιά, παιδιά μικρά βαράμε. Και ξεστομίζουν λόγια για τιμή και για μαριά. Δεν ξέρω αν στο είπα, παίζουν και ναρκωτικά. Άγνες ψυχές που χάνω δεν μετάνε με τη φάση. Φέρνες μανούρες ξύλο, μαχαίρια αληθινά. Με κόκκινα μάτια σε άγνωστα μονοπάτια. Παλικάρια περπατάνε και το μέλλον ξεχνάνε. Κάποιοι μείνανε στα χόρτα, άλλοι πέσαν στα βαριά. Άλλους δέσανε σε κόλπα, άλλοι τη γλίτωσαν φθηνά. Οι πρίγκιπες του δρόμου οριμάσαν μαλητίες. Ζούνε εκτός δρόμου κάνοντας παρανομίες. Με κασκόλ από ομάδες γυρνούν τις πόλεις σαν ομάδες. Είναι φτιαγμένοι τυπάδες, πάνε τα βράδια παπάδες. Άλλοι πίνουνε τελάρα και καπνίζουνε τσιγάρα. Καφένιο η πλατεία, ζητώ η ελευθερία. Ζώντας με βάση το κώδικα δεν τους αλλάζει κοινωνία. Στον δρόμο που πατάνε δεν σε θέλουνε ρουφιάνε. Με μπάτσους δεν μιλάνε, σεβασμό ζητάνε. Την καθημερινότητα που όλοι κυνηγάνε. Σε ένα μπουκάλι μες στο πίτι φλέγουνε και την πετάνε. Πρίγκιπες στον δρόμο, πρίγκιπες στον δρόμο. 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 Μάλιστα. Δρόμος. Ναι. Ζούμε μέσα στον δρόμο, ζούνε μέσα στο σπίτι. Κάθε μέρα περπατάμε στον δρόμο. Για να πας στη δουλειά σου, βγαίνεις στον δρόμο. Ναι. Υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δουλειά τους στον δρόμο. Έτσι. Όλοι έχουμε δουλειά στον δρόμο. Ή δεν έχουμε δουλειά στον δρόμο, αλλά κάτι κάνουμε εκεί. Δεν έχουμε όλη δουλειά στον δρόμο. Ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον δρόμο σαν επάγγελμα. Ναι, κάποιοι βλέπουμε τελευταία να κοιμούνται και στον δρόμο, το έχουν κάνει σπίτι δηλαδή. Αυτό είναι καινούριο. Ναι. Αυτό είναι καινούριο, ναι. Σε μια επόμενη ταινία, ίσως. Αυτό, κοίτα. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ασχοληθεί κάποιος και να το θίξει. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι εγώ κατάλληλος. Καλά. Εντάξει, εγώ σου βάζω την ιδέα. Εκτός αν σε προλάβω εγώ και το κάνω εγώ αυτό. Δεν πειράζει, το κάνω και παρέα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι που ήδη με εξαπαντήσατε, αλλά για τους φίλους μας. Αυτός ο λόγος που ακούγεται και κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι αθυροστόμος, αλλά είναι αληθινός, είναι ζωντανός, δεν είναι παιδημένος. Χειρίζεσαι καλά το λόγο, οπότε έχω δει και από τις άλλες δύο ταινίες που έχουμε ανεβάσει παλιότερα. Κοίταξε να δεις, αυτή η ταινία έχει κάποια υποκριτικά κομπιάσματα, αν θέλεις. Έχει κάποια ηθοποιοί όλοι, δεν είναι ηθοποιοί καταρχάς. Σε αυτή την ταινία που είδαμε είναι όλοι ερασιτέχνες οι οποίοι τους είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, ήρθαν να μας βοηθήσουν και πήγε αυτό το αποτέλεσμα. Το ότι έχει μια πρίκα φεστιβαλική η ταινία, το θεωρούμε είναι στα συν, στα υπέρ. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, δεν διεκδικούμε οσκαρικές δάφνες αυτή την ταινία. Ξέρουμε τα... Πλέον εγώ τη βλέπω και βλέπω μόνο λάθη. Έτσι, είναι καλό. Ότι έχει κάποια νούμερα στο ίντερνετ, ότι κάποιος κόσμος τη βλέπει ακόμα ξανά και ξανά, ότι πιάσαμε ένα χρώμα, πιάσαμε ένα κλίμα. Αυτά ήταν τα θετικά, τα οποία τα κρατήσαμε για να προχωρήσουμε στη δεύτερη ταινία. Πάμε να δούμε την εξέλιξη. Που νομίζω ότι στη δεύτερη ταινία, γιατί και αυτή η ταινία κάναμε μια φόρμα σε μικρή ταινία, σε μικρή φόρμα, βάλαμε μια φόρμα μεγάλης ταινίας. Νομίζω ότι ήταν λίγο, είχε πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία. Είχε πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία. Στη δεύτερη ταινία το αφηγηματικό μοντέλο είναι πιο απλό, πιο κατανοητό, πιο εύκολο. Νομίζω ότι είναι πάνω στη φόρμα της μικρού μήκους, είναι πιο βάτα τα πράγματα και νομίζω ότι φαίνεται η διαφορά σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που χειριστήκαμε την κάμερα, δεν είναι τόσο μεγάλη παραγωγή. Γιατί αυτή η ταινία είχε μια παραγωγή η οποία είχε πολύ παραγωγή. Ήταν τόσο γιατί είχαμε εξαντληθεί από την πρώτη ταινία. Κάναμε μια παραγωγή εξίσου μεγάλη, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Να σε ρωτήσω πριν μπούμε στην δεύτερη ταινία, πόσο καιρό κρατήσαν τα γυρίσματά σας στην πρώτη? Στην πρώτη ταινία τη δουλεύαμε το 10, βγήκε το 11. Δουλεύαμε 6 μήνες, κάναμε πρόβες και γυρίσματα Σαββατοκύριακο. Έτσι την πήγαμε. Δηλαδή υπήρχε πολύ πάθος, ήταν. Και δουλεύαμε με αυτόν τον τρόπο. Στη δεύτερη ταινία κάναμε 15 μέρες πρόβα και 3 μέρες γυρίσματα. Ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή το κάναμε σε 20 μέρες. Το κάναμε δηλαδή με τον πιο σωστό τρόπο, νομίζω. Στη δεύτερη ταινία. Τι θα δούμε? Η δεύτερη ταινία μιλάει για μια κοπέλα.
ξέρουμε τα δύο κοπέλες, έχουμε γνωρίσει τα δύο κοπέλες στη γενιά μου πάρα πολλές, στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, όπου είναι από αυτές τις κοπέλες οι οποίες είναι λίγο επιρρεπείς. Είναι λίγο επιρρεπείς σε διάφορες ουσίες. Και αυτό κάποια στιγμή έρχεται και τις κυριεύει. Τις κυριεύει σε τέτοιο βαθμό που αρχίζουν και αναλώνονται παντού για να βρουν αυτές τις ουσίες. Μιλάει για ένα τέτοιο κορίτσι. Οκ, πάμε λοιπόν, ας δούμε το κορίτσι. Η οποία ταινία αυτή ήταν και υποψήφια για βραβείο στο φεστιβάλ του Βόλου. Θα το δούμε. Γεια Φουγέο, εσύ εδώ γεννήθηκες. Εγώ εκεί μεγάλος. Γεια Φουγέο, εσύ εδώ μεγάλος. Γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Έκανε. Εντάξει, είδαμε το backstage της τρίτης ταινίας, ναι, δεν είδαμε τη δεύτερη ταινία. Αυτό μας δίνει και την ευκαιρία να σου πω ότι η δεύτερη ταινία πήγε ακόμα καλύτερα φεστιβαλικά. Ήταν υποψήφια για βραβείο στο φεστιβάλ του Βόλου. Ένα καινούριο φεστιβάλ, μετράει ήδη 4 χρόνια. Mm-hmm. Το κάνει ο Τέρι Ντούγκας, είναι Ελληνοαμερικάνος, είναι από το Βόλο. Έφυγε, πήγε στην Αμερική. Έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους και γνωστούς ηθοποιούς που βλέπουμε και θέλει να φέρει και να δυναμώσει για να κάνει ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ στο Βόλο και χαιρόμαστε που ήμασταν εκεί και πήγαμε σχετικά καλά. Αυτό είναι για την δεύτερη ταινία που θα δούμε. Αυτό είναι για την δεύτερη ταινία που πήγαμε τώρα. Άρα ο Διαβολάκος δεν μας ξανακάνει πάλι. Όχι, δεν νομίζω. Πάμε να δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της τριλογίας. JK1 στα beats. Ναι. Smash it. Barry Mitchell Jr. Prince of Streets High School. Βλέμμα όλο υποσχέσεις, δεν την τάσεις διαθέσεις. Πρόσκληση να δεις την πέσεις και χαμόγελο τζοκούντας με ενιγματικές προθέσεις. Τριφορούμενες ωρέξεις, τριγκαμές στις αντιθέσεις. Σαν ερώτηση παγίδα, το προφανές που κρύβει ανοιχτή σαν ανεμόνη και κλειστή όπως το στρίτ. Σαν τη γάτα παιχνιδιάρα, επικίνδυνη αθήρ. Στα κρυφά μοιράζει φύλλα, φανερά κάνει παιχνίδι. Μηχανή στο ρελατή, χρόνο άπειρο σου δίνει. Και τα φώτα της πορείας πονηρά αναβοσβήνει. Με τα λάμπη σαν αμένα, το προβάδισμα σ' αφήνει. Το δικό σου το σπινιάρισμα, δικιά σου η ευθύνη. Να την πίνεις το ποτήρι, μόνο ρούφι ξέρω σφύρι. Να σε κάνεις ουροτήρι, μάτα. Να την πίνεις το ποτήρι, μόνο ρούφι ξέρω σφύρι. Να σε κάνεις ουροτήρι. Όσο παίζει φούντα θα σου κάνει το χατήρι. Όσο παίζει φούντα θα σου κάνει το χατήρι, μάγκα. Την κοσάρες πως δεν είναι Παναγία. Παριζιάνικη βιτρίνα με υποψία από χαυτή. Αλέρα με μορφή αγγέλου και μεγάλη αλητία. Με αυτοβιογραφία, ιστορία, αματία. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις φάτσα κάρτα. Ρογέρα Βελασίδη. Κόλπα δικτυωμένη κόζα νόστρα η μαφία. Κι άμα πας να τις τριμώξεις βγαίνει λάδι με τη μία. Κουκουρούκου αφασία για να μάθει δύο σειρά. Κουπάνε κλασικά, εννοείται. Μετά βρεθήκαμε και κολλήσαμε εδώ, εσύ. Άρασαμε το δαράκι χθες. Τώρα σκόθηκα. Δίκο το Σταρ. Καλά ρε, δεν σκοπεί να μην αράζει με αρχίδια. Τι ρε εσύ, τι είχε ο Δαράκης, μια χαρά παιδί. Αυτός δεν άραζε με τον Γιάννη. Και γενικά όσοι αράζουν με αυτόν για μένα αρχίδια είναι. Ποιο Γιάννη. Είναι μέσα τώρα ρε.
Αυτός φάει το Γιώργο. Είσαι ωραίο φρούτο, ρε σε. Μου θυμίζεις κάποια από παλιά. Και ένα κρίμα. Το χόρτο του μαλάκα του Δαράκη πάντως κάτι λέει. Αυτός έκανε δουλειά. Τι? Ποια δουλειά? Αυτός εγκάστρωσε. Τι λες μου, μαλάκο! Ποιος σου είπε τέτοια μαλακία? Βασικά έχει κυκλοφορήσει 2-3 μέρες τώρα. Είσαι έγκυος, μωρή! Τι λες, ρε! Όχι φυσικά. Όχι φυσικά ή όχι ακόμη. Όχι φυσικά! Ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα? Ο Μάμπι, στο Facebook. Μαλάκα, τσέκαρε γκόμενα. Μια χαρά είναι. Τι μια χαρά, ρε. Αυτό είναι μοναδικό κομμάτι. Φιλίες, γκόμενο, δουλειές, φάρσες κι άλλα νες. Παιδιά στήκα καμώματα, παιδιά κι όλοι εμείς. Τα πράγματα τα παίρναμε στο φίλις με κρυπής. Βγάζαμε τα σήματα. Σε ποιο σχολείο πας? Γιατί? Δεν έρθω να σε πάρω στο σχόλας μας. Μάμπι. Καλά, δεν μιλάω σοβαρά τώρα. Βασικά έχει βουίκι στο Facebook. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Εσύ είσαι κολλητή της. Ναι, αλλά ποιος έβγαλε την πρόμα? Ο Μάμπου. Τι λέει? Όχ, πώς και από εδώ. Εδώ έχω τα παιδιά. Εγώ περιμένω το δικό σου. Το Μάμπι. Τι έγινε, όλοι μαζί θα βγούμε? Τι λέει, ρε? Εδώ με τα παιδιά, πάμε άλλους. Εγώ εδώ. Με τη Μυρτώ. Όχι, ρε. Καλά, περάστε. Και για πες. Αυτούς σκίζω στο μονάκι και τους τρεις. Τρεις με έναν. Ναι, αλλά τι έναν, εμένα. Σίγα. Και μόνο μπάσκετ παίζεις? Όχι. Πώς θέλετε εσείς? Τι λέει? Τι λέει, πού είσαι, πού χάθηκες? Τα κλασικά, μωρέ. Σχολείο, άραγμα. Πω, έκανες ρόμπα τη μεγαλύτερη ψωνάρα. Δώσε, ρε κολλητή. Και λέτε στάνταρ να βάλω Μάμπι τη βρώμα. Και ποιος ο άλλος? Αυτό δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι, το ξέρεις. Καλά, καλά. Κάτσε και θα δεις τι έχει να γίνει. Έλα, Μάμπι. Έλα, ρε εσύ. Τι λέει, όλα καλά? Ναι, άστα αυτά, μαλάκα. Τι σώτα κάθεσαι και λες για μένα παντού, ρε. Τι σώτα? Μας δουλεύεις. Εσύ δεν είπες να λες στο Face ότι είμαι έγκυος? Α, ναι, και τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό? Δεν όμως το κρατήσεις. Είσαι πυρομολημένος. Δεν είμαι έγκυος, που σου είπε τέτοια μαλακία? Στάτα, ρε εσύ. Αμένε, πες μου, ρε, δεν τρέχει. Καλά, καλά. Πες μου, σου είπε τέτοιο πράγμα και θα γίνει τη πουτάνα. Θα του γαμίσω τα ράματα, μιλάμε. Τι να σου πω, ρε εσύ. Βασικά, θες να βρεθεί να τα πούμε καλύτερα από κοντά, γιατί δεν καταλαβαίνω τι έχει παίξει. Λέει να βρεθούμε στα κολυμβητήρια. Να μιλήσουμε. Τι θα κάνεις? Θα πάω. Θες να έρθω? Όχι, ρε. Άραξε εδώ. Θέλω να δω τους κατά έχει να μου πει. Πρόσεχε. Και ό,τι θες, παρετή. Ήταν τρελή φάση, έπρεπε να το δεις. Πού είσαι, ρε μαλάκες, τι λέει? Τι έγινε, ρε? Καλά είμαστε, ρε. Ωραία, ρε. Τι ωραία, φίλε. Άκου να δεις, φίλε, παίζεις και εγώ. Θα γίνει μανώρα, τελή. Για πες. Πάει αυτός ο Μάμπι, ρε φίλε. Να πάρει την άλλη τη Μυρτώ και να της κάνει τρελή μαλάκια. Σοβαρά μιλάς τώρα? Τι λέει? Μια χαρά, εσύ. Πού είσαι? Εδώ, περιμένω κάτι παιδιά. Εγώ πάω σε ένα σπίτι, διάραγμα. Διάραγμα? Τουλάχιστον, πίνεις τίποτα καλό ή πού ήταν να είναι και ό,τι να είναι? Καλή, είχα σε κλείδες. Πίνουν και τσιβάνα. Πάμε. Πάμε. Σήκω. Φύγαμε. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Εσύ δεν με πήρες τηλέφωνο? Ποιος σου είπε ότι είμαι έγκυος? Στην παρέα το άκουσα.
Δεν ξέρω ποιο το είπε πρώτο, αλλά στο Facebook το έμαθα. Γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ. Έτσι και μάθα πιο μαλακισμένο, είπε μαλακία, θα γίνεις πουτάνας. Κι εγώ μαζί σου. Ρε, όταν το άκουσα, δεν το πίστευα. Θα πιούμε ένα. Πήρες τηλέφωνο. Την παίρνουμε συνέχεια, το έχει κλειστό. Δεν έχουμε σταματήσει να την παίρνουμε. Τα φέρατε όλα. Αμέ. Ευτυχώς φοράμε πάνω κάτω το ίδιο νούμερο. Τα χέρια στο butterfly. Φίλε στο butterfly, τέλη τεχνική γιατί την ώρα που γυρνάς τελεί υπερβολικά πολύ δυναμία περιστράφεις. Και να απογειωθείς. Πού θα λέγες. Έλα ρε τι γίνεται. Έλα είμαστε ρε. Καλά ρε. Καλά εντάξει. Έχουν εκεί τη μητώ, θα την κάνουμε ζήλη. Μαλάκες, ελάτε ρε. Έλα ρε μαλάκες. Έλα γρήγορα. Τι κάνει καλά το κινητό γιατί έχει κλειστό. Μπαταρία. Άμα το έχει ανοιχτό, δεν θα γινόταν έτσι. Ε, το αρχίδι. Καλά μιλάμε στο γαμίσο, έτσι. Μόλις το έκανες, νομίζω. Τι γυρεύεις. Αν σε κορέδεψε μία φορά, μπορεί να το ξανακάνει. Τι λες ρε, αυτόν τον έχω. Έλα, φτάνει. Πάντως, ρε εσύ, σε ευχαριστώ. Αυτό θα το θυμάμαι. Έλα ρε, Μύρτο. Απλά να ξέρεις ότι είναι κρίμα. Αλλού πατάς και αλλού βρίσκεσαι. Δεν στοριάζει να μπλέξεις τέτοιες κατοφάσεις. Νομίζω πως αρχίζω και βρίσκω αυτό που ταιριάζει. Και να τελειώσω, Σταφ, τι. Δημήτρης Αρχίδη, ρε. Θα σε γαμίσω. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Κάνεις, ρε. Γιατί εξηγείσαι έτσι. Πώς εξηγέμαι, ρε, φίλε. Δεν έχω ξανά το σκηνικό αυτό, απλά. Και δεν μου λες, δεν υποστηρίξει ρε μαλάκα, το φίλο σου την πουτάνα. Δεν έχεις αυτό, το τράβηξε πολύ και το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό αφορά μένα και τον Δημήτρη, η άλλη πουλό. Δεν αφορά μόνο εσένα, μεγάλε. Αφορά και τη μητρό και τις φίλες. Τι θες, μωρή ψόλα, θα σε γραμμίσω και σένα. Ας καθόμουν, αλλά άκουσα ότι έχεις μόνο 5 πόντους. Κοίτα όρεξη τα πιτσιρίκια πρωινιάτικα ρε φίλε.
Πολύ ωραία στα πιτσίρια για διάβασμα, λοιπόν, ε. Φυλάκτε, μ' άρεσε η δουλειά σου. Δικαιούμαι να μιλώ γιατί δεν είμαι συγκριτική. Εγώ μπορώ να λέω τι θέλω, έτσι. Αλλά, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι χειρίζεσαι ωραία το λόγο, αληθινά το λόγο. Δηλαδή, δεν με ενοχλεί καθόλου το τι ακούγεται. Ακούγεται όπως πρέπει. Είναι η γλώσσα που μιλάμε, εντάξει, που ακούμε στον δρόμο, που μιλάνε τα παιδιά μας, έτσι. Εντάξει, κοίταξε. Σίγουρα αυτές τις ταινίες, αν τις δεις στο πανί, θα πάρεις μια καλύτερη αίσθηση του τι βλέπεις, γιατί εγώ τις είδα, τις βλέπω στο ίντερνετ, τις βλέπω τώρα εδώ, τις βλέπω στο, όταν τις έχω δει στο πανί, δεν το πιστεύω ότι είναι, ναι, δείχνουν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχει κάποια μηχανία. Ο λόγος είναι αυτός, σίγουρα, αυτός είναι ο λόγος που ακούμε, αλλά το πώς θα τον εκφέρεις έχει μια δυσκολία. Μια δυσκολία στο πώς θα καταφέρεις να το κάνεις αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και να μην βγει cult. Νομίζω ότι είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή, την οποία την περάσαμε στην τρίτη ταινία και νομίζω ότι η τρίτη ταινία είναι αυτό ακριβώς που έπρεπε να είναι. Δηλαδή και η πρώτη και η δεύτερη νομίζω ότι έχουν πολλά λάθη λόγω της απειρίας μας, λόγω του ότι ακόμα το κάναμε και ακόμα το μαθαίναμε. Νομίζω ότι η τρίτη είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Στην πέμπτη ταινία θα βρίσκεις και στην τρίτη μεγάλα προβλήματα και ασφάλματα. Αλλά αυτό είναι τυπικό. Σίγουρα δεν είναι ότι δεν βλέπουμε προβλήματα και στο τρία. Απλά το θέμα είναι ότι τα βλέπουμε μόνο εμείς. Δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Μόνο εσείς τα βλέπετε. Για μας η αίσθηση μένει. Έτσι, το ότι γίνεται πίσω από την εικόνα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άλλο όμως, ξέρεις, θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με την ταινία σου. Να αποφωνήσουμε πριν από αυτήν. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να μου πεις δύο λόγια, αφού δούμε και ένα μικρό τρέιλεράκι. Τρέιλερ, δεν είναι. Είναι, ναι, δύο τίζερ για ένα ντοκιμαντέρ. Το οποίο με αφορμή αυτή την εκστρατεία που κάνουμε τώρα 3 χρόνια που λέγεται Πρίγκιπες των Δρόμων, Prince of Streets, με 25 βίντεο που έχουμε. Που αφορά όλη αυτή τη θεματολογία στο YouTube. Ήρθαμε σε επαφή με όλη τη hip-hop σκηνή, γιατί μέσα σε αυτά τα βίντεο παίζει όλη η hip-hop σκηνή. Παίζει από τον Ducky Chan, από τον Psy, από το Βαλάντι τον Στίχημα, παίζει ο Argy, παίζει ο Timby Low, παίζει μέσα όλη η hip-hop σκηνή. Οπότε βρεθήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ή άλλως, και τους ζητήσαμε να μας πούνε για την άποψή τους, την καταγράψαμε. Αρχικώς ήταν μια ιδέα για να το κάνουμε σαν backstage, να το έχουμε σαν υλικό. Σε δεύτερη φάση μαζεύτηκε πάρα πολύ υλικό και αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, έτσι. Έχουμε αυτές τις καταθέσεις, συνεντεύξεις, μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι μιλάνε για το δρόμο, μιλάνε για το από πού έρχονται και λένε ουσιαστικά τη δικιά τους ιστορία. Και θα δημιουργηθεί έτσι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο πιστεύουμε θα είναι μία ώρα, μία και, με τους ράπερ της hip-hop σκηνής. Περιμένουμε τη μεγάλη ταινία, λοιπόν. Ωστότε, να δούμε ένα λεπτό, να πάρουμε μια γεύση από το ντοκιμαντέρ και να κλείσουμε μετά με τη μεγάλη ταινία, αφού πρώτα πούμε δύο λόγια. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ του Θεοφυλάκτου. Από τον Βίρονα, γαμούσα και δεν πλήρωνα. Υπάρχει στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων. Είναι μια περιοχή η οποία ήταν κακόφημη. Τα βασικά μου βήματα έρχονται από το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή σε μια εποχή που ήταν μεταβατική κιόλας για την περιοχή αυτή. Εγώ γεννήθηκα Αγγλία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Enfield. Είναι το νούμερο ένα μέρος στην Αγγλία, με μαχαιρώματα κτλ. Έχω μεγαλώσει στο τμήμα λίγο πιο πάνω από τα προσφυγικά της Καλλιθέας. Εγώ έχω γεννηθεί το 83. Μεγάλωσα στη Ρεματιά, στον Πολύδροσο. Εγώ έχω μεγαλώσει να Σμύρνη. Εγώ σε καμία φορά το μεγαλώσει την πλατεία Ιερών. Ευτυχώς είχαμε την τύχη και τη δυστυχία, μπορώ να πω, να μεγαλώσουμε στη Νέα Σμύρνη. Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία. Από το 84 και μετά, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική. Γεννήθηκα στο Σαν Ντιέγκο το 79. Ήρθα εδώ πέρα 5 χρονών με την οικογένειά μου. Έχω μεγαλώσει στο Βίρονα. Δεν έχω αλλάξει περιοχή ποτέ. Στη δικιά μου γειτονιά αυτό το έχω ζήσει κατά πολύ. Όλοι θα ξέρετε
Είμαστε από τον Κορυδαλό. Είμαστε περικυκλωμένοι από μια άλλη τεράστια γειτονιά που λέγεται Νίκαια Νεάπολη και έχουμε μεγαλώσει με μια διαμάχη. Εγώ έχω μεγαλώσει στην Πάτρα, στο κέντρο της Πάτρας, σε γειτονιά αστική. Λοιπόν, εγώ έχω μεγαλώσει στην Κυψέλη, ήμουνα σε ένα γκρουπ που ήμουνα ο μόνος Έλληνας. Εγώ γενικά γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω στην Καλυθέα. Η μισή μου ζωή είναι στην Γλυφάδα, η άλλη μου μισή ζωή είναι στα Τρίκαλα. Εγώ έχω μεγαλώσει νέο κόσμο. Εγώ είμαι από μια περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία λέγεται Παπάφη. Οι παλιότεροι ίσως το θυμούνται το όλο ζήτημα από ένα ιστορικό σύλλογο που είχε μια ομάδα, ομάδα Ηρακλή. Εγώ έζησα σε μια έτσι περιοχή που μπορεί να την πεις δύσκολη, που μεγαλώσει τα Παρτίσια. Η μία ήταν το κου της Νέας Μύρνης, εδώ που μεγάλωσα από πολύ μικρή ηλικία. Και οι τρεις είμαστε ακόμη για γραμμιά Θεσσαλονίκης, ανατολικά Αφάλιρο. Σκληρή δουλειά, πολλή δουλειά, δύσκολος ο κόσμος, δύσκολος ο χώρος. Με αγωνία περιμένω να το δούμε την ταινία. Πότε την υπολογίσεις? Το ντοκιμαντέρ. Τέλη 14. Είναι μεγάλο, μεγάλο εγχείρημα. Εντάξει, κοίταξε, μαζί με αυτό ετοιμάζουμε και άλλες δύο ταινίες, δύο μικρού μήκους. Το Revolution SA και το Tom. Είναι γυρισμένες, είναι έτοιμες, είναι στο μοντάζ. Οπότε με ξεκουφάνει τελείως, προλαβαίνεις, κοιμάσαι, τρως, τι κάνεις δηλαδή. Όλο... Ναι, νομίζω ότι έχω αρκετό χρόνο, τώρα ετοιμάζω μεγάλου μήκους. Μπράβο το φίλε. Πάμε να δούμε το τρίτο κομμάτι. Θα αποφωνήσουμε τώρα, να θυμίσουμε στους φίλους μας, στείλτε τις ταινίες σας, σας περιμένουμε να προλάβουμε να τις δείξουμε και μέσα από την εκπομπή, να έρθετε και εδώ μαζί μας και αν δεν είστε στην Αθήνα, να το κάνουμε μέσω του Skype, να μιλήσουμε για το έργο σας. Τραβήξαμε το χρόνο λίγο παραπάνω. Νομίζω πως άξιζε τον κόπο, εσείς το κρίνετε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον φίλο μας, τον Θεοφύλακτο, τον Αργυρού. Εγώ σας ευχαριστώ που με είχατε κοντά σας και που δίνετε αυτή την ευκαιρία και νομίζω ότι είναι καλό να προβάλλουν νέοι σκηνοθέτες στη δουλειά τους, είτε είναι πρωτόλια είτε είναι πιο άρτια, και να τη βγάλουν προς τα έξω και να την επικοινωνήσουν στον κόσμο, γιατί η μικρού μήκους ταινία είναι μια ταινία η οποία πέρα από το φεστιβάλ και πέρα από ένα κοινό το οποίο είναι καθαρά αμιγώς κινηματογραφικό κοινό, δεν νομίζω ότι έχει κάνει το άνοιγμα που θα έπρεπε να κάνει σαν ταινία στην Ελλάδα, στο υπόλοιπο κοινό. Νομίζω ότι το ίντερνετ βοηθάει και σίγουρα και ενέργειες όπως αυτή που κάνει το zoogla.gr βοηθάνε ακόμα περισσότερο στη διάδοση του έργου. Είμαστε σε μια εποχή που αλλάζει όλο το κλίμα, το τηλεοπτικό, το χώρο του θεάματος. Για να δούμε. Τα πράγματα, θα δούμε τεχνολογία. Και πάλι να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Την άλλη Κυριακή πάλι, παρέα, τελειώνουμε την ταινία, το τρίτο μέρος της τριλογίας του δρόμου. I'm King James, bitch. Constantine the Great, name switch. Cut the golden fingers off a snitch and make the game glitch. Rich soil from a pimp, soil creates clicks. The earth gets fucked in our porno flicks. Take six. Dialect spoken, third trajectory. Got a bunch of jesters in the court that keep on correcting. G support unexpectancy. Pregnancy of queen labor. The son of the lamb is the soul saver. Εσύ λοιπόν βασιλιάς και όλοι οι άλλοι άχρηστοι. Εσύ να σε καλά και όλοι οι άλλοι πάνε άψαλτοι. Αυτό είναι το όνειρο που σας ετοιμάσανε. Μόνο ο εαυτούλης σας και εσείς απλά το χάψατε. Δεν πάει έτσι, πρέπει να το πολεμήσεις. Να δουλέψεις, πρέπει δάκρυα και υδρότα να χύσεις. Όχι να κλέψεις και πάνω από πτώματα να πατήσεις. Πρέπει να αντέξεις, ταπεινός να μείνεις, μην την ψωνίσεις. Bitches acting like I diss him, cause I don't kiss him. Stick my dick in their mouth, so when it's okay, listen. I gotta have you, sometimes my ways are cruel. But what can I do with all these heaps trying to get at you? I spit at you, like I'm holding the mic. And what I claim is bitch black, so for life. Shit got hard with all these wannabes around, but I rule this shit from the cold to the downtown. I run the street, stay true to my peeps. Put my middle finger up, screaming, fuck the police. Got my money on my mind, I race against crime. Haters trying to take. Πήγα προχθές και άλλο δύο γάμου της αναβλίες εδώ στη Τύψα. Πού είσαι να ρε μαλάκα, δύο ώρες πάνω κάτω και δεν σε είδε πουθενά. Πού να με βρεις μαλάκα.
πλέγονται. Να πάω κι εγώ, αλλά δεν πρόλαβα. Καλά πήγαμε, πληρώσαμε τα κερατιά, τι κάνω στο αυτομάτι. Βρίσκει τελευταίο και πηγαίνει, λέει. Εγώ θα τελειώμα, θα πήγα, φίλε τζάμπα μπήκα. Να μου πας μετά. Καλές. Πώς θα σου λέει, λέει, μαλάκα, καλά. Τι κάνεις. Πώς από εκεί, καλά είσαι. Λέει, λέει, ρε, μαλάκα. Μαλάκες, σε κάνετε και δύο μήνες στην κούρτη. Άσε μας, μωρέ. Σε κάνω εγώ. Σε αρέσει. Πολλά, ναι, ναι. Τι να ζηλέψω, ρε, αυτής. Ευχαριστώ. Πώς είπαμε εσένα? Σαμάρα. Θα σου χαρά. Ποδό έχω νέα με μίσια. Όχι, ούτε καν. Κοίτα, αν ήσουν να... Να μην τι. Ας εγώ να έχουμε λεφτά να φάμε και εσύ να φάμε πίες. Αν ήσουν θα το ξέρω. Βλέπεις συχνά το σπόρο στο πέλα. Πού είσαι, ρε βράδο. Τι κάνεις, ρε μάνα. Κάνε δίλα, βλέπεις. Όλα καλά. Ξανά και να σου χώσω τρελά συνειδικά μέρη μέσα στα μάτια της που βγαίνουν από το μυαλό ξανά καθαρά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα όταν έρχομαι, ναι, εσύ θα φεύγεις λίγο. Όπα, όπα, πρέπει να φύγουμε και εμείς έχουμε live σε 20. Να σου πω, εσύ τι ώρα βγαίνεις? Πιο αργά. Κάρισε πρωί δηλαδή. Τα λέμε. Πες αγόρι. Τι λέει. Ελά. Ελέστε. Άντε, το πάμε να φύγουμε και εμείς, μωρό. Φέρε μας. Γεια σας. Περίμενε, σου περίμενε. Πάρτε. Στράβωσα, φόλωσα. Πάλι ρε μαλάκα. Ένα ρε φίλε πάλι. Τι να σου πω ρε φίλε. Τι μπορώ να μου πεις, τι να μου πεις. Με τον Βλάτιο τους άλλους θα βγεις. Ναι, θα έρθεις. Όχι ρε φίλε, δεν θα έρθω. Και αν πρέπει να κόψουμε κάποιους, είναι αυτοί και όχι οι Σάμι. Σάμι σε αγαπάει ρε μαλάκα. Δεν ξέρω φίλε, δεν ξέρω. Και αν κάποιοι θέλουν μπουκέτα είναι αυτοί ρε φίλε. Αυτοί δεν είναι φίλοι σου ρε μαλάκα. Λες, μαλάκα. Τι λέω ρε μαλάκα, ο που και ο σπου, τι σχέση έχεις εσύ με αυτούς. Εσύ έχεις ένα ταλέντο ρε φίλε. Αν ήταν φίλοι σου, έσου την απρέζα και τζάμπα. Δεν ξέρω, φίλε, το ξέρω. Δεν θα έρθει, εγώ θέλω. Σίγουρα αυτές και εσύ, ρε μαλάκα. Πού είναι η δύναμή σου? Δεν δυναμή μου, ρε μαλάκα. Τι ξέρεις για μένα, πώς ζω, τι κάνω. Τι ξέρω, χουλιά μου, ζω μέσα στην κούραση. Γεια, χουλιά. Εσύ εδώ γεννήθηκες, εγώ εδώ ήρθα, δεν είμαστε το ίδιο. Γεια, εσύ άμυψη, την κάμπολη πλήρη, την πέτσε, βλάτε την τρουκή πινταρά. Τι γαμίσου και εσύ και εσύ, άμυ, αν δεν κάνω.
ξέρω τι έγινε. Εδώ ρε φίλε, ένας μαλάκας την άρχισε στα μπουκέτα. Μπουκέτα, θα το γαμίσω. Εντάξει, μόνη της να την αφήσω. Είσαι εντάξει μαζί. Ναι, εντάξει. Προσέχει. Μαλάκα, και το live. Ωραία. Θα κοιτώ. Ρε, πρόσχε λιγάκι, καμπατζούσε λιγάκι. Άραξε, ρε μαλακά. Εντάξει, ο Τάσος και η Σάμι. Σάμι, Σάμι του Κράς. Ναι. Σωστό. Σαν αυτό δεν είναι σωστό. Πού πάμε? Πού πας, ψυχή μου? Είμαι εγώ εδώ. Θέλω να φύγω για λίγο, ρε. Για ένα διάστημα τουλάχιστον. Να φύγεις? Κανείς δεν θα σε διώξει. Θες να φύγεις? Πώς να ξεχαστεί λίγο η κατάσταση. Δεν θα είναι καλύτερα? Και εμάς? Τι θα γίνει με εμάς? Πού έχεις χαθεί? Τι θες, γιατί είσαι εδώ? Τι εννοείς τι θέλω, εσένα θέλω. Τάσο, δεν γίνεται. Γιατί? Μας ψάχνει, το ξέρεις. Τα αρχίδια μου, ρε εσύ. Πού έχεις χαθεί μια εβδομάδα? Ρε, μην με γράψεις, σου μιλάω, γιατί δεν μου σκόνεις το τηλέφωνο. Μην ξαναπάρεις. Δεν πάει πουθενά. Αυτό θες, αλήθεια? Πού? Στα κολυμπητήρια. Πάμε, μαλακά.
θα σε αφήσω, ρε μαλάκα. Ας πάρε, μαλάκα, σου λόγω. Έλα, πώς γράφω, ρε μαλάκα. Τι δουλειά έχεις, μαλάκα. Ρε, δεν έχεις χαρτιά, ξεκόλα, έλα εδώ. Πήγαινε σπίτι. Πάρε και τα παιδιά. Δεν σ' αφήνω μόνο με αυτόν. Έλα, έλα. Πάρε τα πιτσιρίκια μαζί σου. Θα κανονιστώ εγώ μαζί του. Μάπη, πάρε την αδερφή μου και πήγαινε σπίτι. Γιατί δεν πήγες στον άλλο σου, ρε. Τι έχεις πει? Θα πάντα όλο και τι σε νοιάζει. Ε, τι σε νοιάζει. Για μένα νοιάζει για τον άλλο τον τάσο. Νοιάζομαι. Τι μου λες μαλακές εμένα. Σ' όλο ψέμα να μου λες. Καμώ το κέρατο μου. Κρυάς! Λέγε, πού σου να! Λέγε! Κρυάς! For De Niro, prince of the streets in the hood, he's a hero. Trying to make it right at the wrong spot. Bad luck, fell in love with the wrong cat. Caught him slipping, he keeping it 100% real. Had a mind of a warrior and a heart made of steel. Gotta release the pain from the veins of an insane. Not a smart move when the train has already gone away. Plus Juliet has a heart condition. Loves to hate herself, always being bad at picking. Now she's trying to decide whether to love or hide. No matter what she chooses, devil's gon' ride tonight. He rolling, name it, he calling, proud, he ain't calling, you know who that is. Prince of the streets. He riding, street got about him, really he ain't lying, you know who that is. Prince of the streets. Let's never give up for the fair. One time, I seem to have a plan. Locked up, lying, 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 lying. It's funny how life twists, twists. Let's never give up for the fair. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας δημιουργία.